Γεια σας φίλοι, δυστυχώς διαπίστωσα ότι το Volkswagen TAF3 μου χάνει αντιψυκτικό από δύο ρογμές στις κυλινδροκεφαλές και από τις φλάτζες των κυλινδροκεφαλών, βλέπω φωτογραφία, το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει να κάνω ανακατασκευή. Εδώ βλέπετε τη φλάτζα η οποία έχει φουσκώσει από την οξύδωση γιατί δεν αλλάζαν τα αντιψυκτικά. Λοιπόν, η ανακατασκευή θα γίνει σε αρκετά βίντεο για να είμαι ειλικρινής. Το πρώτο βίντεο θα αφορά το λύσιμο. Μετά θα κάνω μερικά βιντεάκια που αφορούν την συναρμολόγηση του στροφάλου, τη ρύθμιση του κεντροφόρου και στο τέλος θα κάνω φυσικά και ένα βίντεο από τη συναρμολόγηση. Λοιπόν, το πρώτο που πρέπει να κάνετε είναι να πάρετε μια βάση επισκευής μηχανής. Χωρίς αυτήν είναι πάρα πολύ δύσκολη η ανακατασκευή κατά την άποψή μου. Εκτός από αυτό διευκολύνει τη δουλειά. Και θα γύρετε τη μηχανή έτσι ώστε να βγάλετε το καπάκι των βαλβιδών. Θα χρειαζόσαστε μόνο μεγάλο κατσαβίδι για να λύσετε το ελαττήριο ή το κλιπάκι. Τώρα θα πάρετε ένα καρυδάκι, θυμάμαι ότι θα ήταν 13 χιλιοστά και θα λύσετε το σύστημα που πιέζει τις βαλβίδες. Αυτό που θα ήταν επίσης καλό είναι να σημειώσετε πού πάνε οι ράβδοι οι οποίοι το πιέζουν έτσι ώστε να ξαναπάνε εκεί που ήταν, γιατί όλα έχουν διαφορετικές φορές και είναι καλό να μην τα αλλάζουμε. Και σε περίπτωση που ξαναχρησιμοποιείτε τα υδραυλικά σωστήρια και τον κεντροφόρο, θα ήταν καλό να σημειώσετε επίσης και τη θέση αυτών, γιατί αν τα αλλάξετε θα έχετε προβλήματα. Βασικά μπορεί να σας καταστρέψει τα οστήρια ή τον κεντροφόρο. Αν έχετε βέβαια πρόβλημα με τα οστήρια και θέλουν αλλαγή, πρέπει να αλλάξετε και τον κεντροφόρο, γιατί μπορεί να σας καταστρέψει πάλι τον κεντροφόρο και μετά θα πρέπει να ξαναλύσετε τη μηχανή. Εδώ βλέπετε πως σημείωσε την τοποθεσία της κάθε ράβδου. Και τώρα παίρνω ένα μέταλλο για να μην καταστρέψω τα ελαττήρια και ζεσταίνω το παξιμάδι της κυλινδροκεφαλής έτσι ώστε να σπάσει η οξύδωση και το στεγανοποιητικό που έχει κάτω για να μπορώ να το λύσω. Αν δεν το κάνετε υπάρχει μεγάλη περίπτωση να σας σπάσει το μπουζόνι. Και τώρα εγώ το σφίγγω και το ξεσφίγγω αργά αργά έτσι ώστε να λασχάρει χωρίς να μου καταστρέψει το μπουζόνι. Και εντάξει, μετά επαναλαμβάνετε την ίδια διαδικασία στα υπόλοιπα παξιμάδια και παίρνετε μια ματσόλα ή κάποιο σφυρί, το οποίο θα καταστρέψει το αλουμίνιο και τη χτυπάτε έτσι ώστε να βγει. Σε μένα βέβαια οι κυλινδροκεφαλές ήταν για πέταγμα και είχαν κολλήσει κιόλας πάρα πολύ, γιατί δεν άλλαζαν τα αντιψυκτικά, με αποτέλεσμα να πρέπει να το βαράω με ένα σφυρί για 2 ώρες, τραυματίζοντας την κυλινδροκεφαλή, αλλά εμένα δεν με ενοχλούσε γιατί ήταν έτσι κι αλλιώς για πέταγμα. Εδώ κανονικά πρέπει να βάλετε ένα κατσαβίδι για να πιέσετε τον κύλινδρο πίσω, αλλά εκεί δεν γινόταν γιατί είχε κολλήσει πάνω στο κύλινδρο κεφαλή, γι' αυτό έπρεπε να τα βγάλω μαζί. Για να φανταστείτε, αυτό το έκανα για 2 ώρες και ήταν αρκετά άσχημο και αυτό έχει τον εξής λόγο. Τα μπουζόνια οξυδώνονται και πιάνουν και άλλα, τα με αποτέλεσμα να μην μπορεί να περάσει μετά από την τρύπα της κυλινδροκεφαλής, το οποίο δημιουργεί αρκετά ανεπιθύμητα αποτελέσματα. Τώρα θα φτάσετε το κύλινδρο σε αυτό το σημείο και θα πάρετε ένα τέτοιο εργαλείο για να βγάλετε το κλιπάκι που κρατάει το πύρο του πιστονιού και θα το βγάλετε έτσι ώστε να μπορείτε να περάσετε αυτό το ειδικό εργαλείο μέσα για να κάνετε χώρο έτσι ώστε να μπορεί να περάσει ο πύρος. Καλό θα ήταν να αγοράσετε αυτό το εργαλείο, κάνει 20 με 30 ευρώ και θα σας διευκολύνει όλη τη διαδικασία. Λοιπόν, τώρα αυτό που κάνω είναι παίρνω ένα μπουζόνι M8 και βάζω στη μία πλευρά ένα παξιμάδι με μια ροδέλα και στην άλλη πλευρά βάζω μια σωλήνα με μια ακόμα πιο μεγάλη ροδέλα και ένα παξιμάδι. Λοιπόν, σφίγγοντας μετά το ένα παξιμάδι τραβάει το πύρο προς τα έξω. Η διάμετρος της σωλήνας πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 24 χιλιοστών
και με διάμετρο ενώ την εσωτερική διάμετρο. Αν δεν βρείτε, μπορείτε να πάρετε και 32, αλλά μετά μπορεί να έχετε πρόβλημα και να μην χωράει από την τρύπα. Λοιπόν, βάζοντας μετά αυτή τη σωλήνα και σφίγγοντάς το, θα δείτε ότι βγαίνει ο πύρος. Καλό θα ήταν να σημειώσετε που πάνε τα πιστόνια και τα χιτόνια, αν θέλετε να τα χρησιμοποιήσετε. Και θα βγάλετε μετά τα υπόλοιπα πιστόνια με αυτό εδώ το εργαλείο και επαναλαμβάνοντας την ίδια διαδικασία. Τώρα βγάζουμε το διακόπτη της πίεσης του λαδιού. Χρειαζόμαστε ένα τέτοιο καρυδάκι 24 χιλιοστών, όλα τα εργαλεία μου θα τα βάλω σε link στην περιγραφή, έτσι ώστε να μπορείτε να τα βρείτε. Και μετά βγάζουμε φυσικά τα οστήρια, όπως είπα είναι σημαντικό να σημειώσετε που ήταν, αν επαναχρησιμοποιήσετε τον κεντροφόρο. Τώρα αυτό που θα κάνουμε είναι θα βγάλουμε τη σωλήνα από την οποία περνάει το λάδι. Χρειαζόσαστε αυτό το ειδικό εργαλείο, έτσι θα μπορείτε να λύσετε το παξιμάδι και με λίγη υπομονή θα βγει. Λοιπόν, τώρα θέλετε ένα τέτοιο καρυδάκι και ένα μεγάλο μοχλό για να λύσετε την υποδοχή του νημάντα. Αυτό που θέλετε επίσης είναι και ένα εργαλείο με το οποίο μπορείτε να μαγκώσετε το βολάνι, γιατί αλλιώς θα σας γύρναγε το μοτέρ, το οποίο δεν είναι ιδανικό γιατί δεν θα μπορείτε να τη λύσετε. Και ένα αερόκλειδο θα κάνει καλή δουλειά βέβαια. Λοιπόν, τώρα χρειάζεται αυτό το εργαλείο για να αφαιρέσει την τάπα της βαλβίδας εκτόνωσης του λαδιού. Τώρα θα βγάλετε το πιστονάκι, το κύλινδρο πίτι, το όπως θέλετε, με ένα μαγνητάκι. Αν δεν δουλέψει αυτό, χρειάζεστε ένα ειδικό εργαλείο το οποίο κάνει 80 ευρώ. Εύχομαι βέβαια ότι θα το χρειαστείτε γιατί είναι δουλειά 5 λεπτών και είναι αρκετά ακριβό. Τώρα θα βγάλουμε την αντλία του λαδιού, γι' αυτό θα βγάλουμε τα 4 παξιμάδια τα οποία δεν μπορείτε να επαναχρησιμοποιήσετε. Πρέπει να τα αλλάξετε γιατί έχουν μια φλάτζα από τη μέσα πλευρά. Ύστερα από αυτό θα βγάλουμε το καπάκι. Έπειτα θα βγάλουμε τα γρανάζια της αντλίας του λαδιού και τέλος θα πάρουμε αυτό τον εξολκία τον οποίο πουλάνε διάφορα μαγαζιά με τα τελεκτικά Volkswagen τα αυτρία και θα το βάλουμε μέσα στις δύο τρύπες που έχει εκεί μέσα έτσι ώστε να τραβήξουμε την αντλία λαδιού προς τα έξω. Εναλλακτικά μπορείτε να βγάλετε και τα δύο μπουζονάκια ή πείτε το όπως θέλετε και ανοίγοντας μετά τη μηχανή θα βγει από μόνη της η αντλία λαδιού αλλά είναι αρκετά πιο πολύπλοκο. Λοιπόν, τώρα σφίγγοντάς θα την πιένει. Λοιπόν, τώρα ζεσταίνουμε τα παξιμάδια τα οποία κρατούν το μπλοκ. Έχει και αρκετά μικρά τα οποία τα λύσα από πριν, δεν χρειάζεται να... γιατί πιστεύω ότι δεν χρειάζεται να το βιντεοσκοπήσω. Αυτά θα ήταν καλό να τα ζεστάνετε γιατί πιάνουν οξύδωση και έχουν και ένα στεγανοποιητικό το οποίο κάνει το λύσιμο τους αρκετά δύσκολο. Οι μπιέλες λείπουν γιατί τις έβγαλα έτσι ώστε να μην τραβάει μεγάλο ζόρι βάση επισκευής. Κανονικά δεν χρειάζεται βέβαια να τις βγάλετε, εξαρτάται τώρα τη βάση επισκευής θα πάρετε. Αν έχετε τη γνήση η οποία κάνει νομίζω 300-400 ευρώ δεν θα χρειαστεί να τις βγάλετε για παράδειγμα. Αλλά πιστεύω ότι και με αυτήν των 100 ευρώ έχετε μια χαρά δουλειά.
Λοιπόν, αν κολλήσουν, πάτε εκεί με ένα κατσαβίδι και το κουνάτε λίγο έτσι ώστε να ξεκολλήσει το κουβούκλιο και μετά το κουνάτε πάνω κάτω έτσι ώστε να διαλυθεί. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε τα σωτικά του κινητήρα. Αυτό που είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό είναι να βγάλετε το distributor ή το διανομή, πείτε το όπως θέλετε, τελευταίο, γιατί αν δεν το βγάλετε για παράδειγμα πρώτο και γυρίσετε το στρόφαλο, θα σας καταστρέψει το γρανάζι, το χάλκινο γρανάζι. Εδώ βλέπετε τα κουζινέτα, τα οποία έχουν καταστραφεί, έχει φτάσει μέχρι το μπρούτζο. Εδώ έχει διαλυθεί το κουζινέτο του κεντροφόρου. Βασικά έχει φύγει ένα κομμάτι αυτού νου. Εδώ βλέπετε το στήριο το οποίο είναι για πέταμα, δεν είναι πια ίσιο. Και εδώ βλέπετε το πιστόνι το οποίο έχει αυτές τις μικρές τελείες από λάθος ρυθμισμένο χρονισμό. Και εκτός από αυτό το πάνω gap, το πάνω διάκαινο μεταξύ πιστονιού και ελαττηρίου είναι πολύ μεγάλο. Το οποίο σημαίνει το πιστόνι για πέταμα. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο κάντε ένα like, μια κοινοποίηση και μια εγγραφή. Και σας εύχομαι καλή επιτυχία στην επισκευή. Σύντομα θα έρθουν παραπάνω βίντεο που αφορά την ανακατασκευή του κινητήρα Waterboxer. Σας εύχομαι καλή συνέχεια. Γεια σας.